Ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα παρουσιάστηκε και επίσημα από τον πρόεδρο της Νίκης Βόλου Ανδρέα Πάτσι με τις δύο πλευρές να δίνουν το σύνθημα για την άνοδο της ομάδας στη Super League. Λουτσιάνο Ντεσόουζα και Ανδρέας Πάτσις έλαβαν τον λόγο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας στο πανθεσσαλικό στάδιο υπό τις οδηγίες του Βραζιλιάνου τεχνικού. Είσαι βεβαίως ο Λουτσιάνο θα καθίσει στον αγώνα με την καρδίτσα. Του εξήγησα το μενταλιτέ της ομάδας και το φιλάθλο της. Θεωρεί, πιστεύει, θέλει και μπορεί να το πετύχει. Πραγματικά πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, προς το πρόσωπο του συνεργάτης μου και να σας ελπίζουμε ότι τα πράγματα πάνε όλα καλά. Θέλω να τονίσω πάνω σε κάτι που είπε ο Πρόεδρος, ότι στη ζωή μας γενικά είναι ένα ρίσκο. Και έτσι είναι. Όταν έφυγα 13 χρονών από το σπίτι μου, από το Ρίο Ντεζανέιρο για να πάω Σαν Πάολο, ήξερα ότι θα περνούσα πολλές δυσκολίες για να φτάσω από εκεί που έφτασα. Για ποιο λόγο? Γιατί λατρεύω το ποδόσφαιρο. Μία απουσία αυτή του Άρη Σοϊλέδη έχει να αντιμετωπίσει ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα εν ώψη της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης στην Καρδίτσα κόντρα στην αναγέννηση.